Καβουσλήσατε και βίαιρα τις Άγκυρες. Με 400 επιβάτες και 50 οχήματα, αναχώρησε στις 7 το πρωί της Παρασκευής το πλοίο Super Runner Jet της εταιρείας Sea Jets από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Το δρομολόγιο είναι το παρθενικό για αυτή τη σεζόν και η πλειονότητα των επιβατών απέδρασε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η γραμμή πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά και επιδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Για ακόμα μια χρονιά, τρίτη συνεχή χρονιά λοιπόν, έχουμε αυτή την ευτυχή στιγμή να υποδεχόμαστε το πρώτο δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κάνει κοινές προσπάθειες με τον Κωνσταντίνο Δεζέρβα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για την σύνδεση αυτή. Μας βοήθησε πάρα πολύ το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο Υπουργός, ο κ. Πλακιωτάκης, ο οποίος ανέκρινε την χρηματοδότηση, την επιδότηση της γραμμής. Χωρίς αυτό δεν θα το είχαμε καταφέρει. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μετά από κοινή προσπάθεια των Δημάρχων Θεσσαλονίκης και Σκιάθου, Κωνσταντίνου Ζέρβα και Θοδωρή Τζούμα αντίστοιχα, προκειμένου να συνδεθούν οι δύο περιοχές και να αναβαθμιστούν τουριστικά και οικονομικά, αλλά και να δοθεί δυνατότητα και στους τουρίστες από τη Βαλκανική ενδοχώρα που έρχονται οδικώς για διακοπές στη συμπρωτεύουσα να επισκεφτούν και να γνωρίσουν από κοντά τις απαράμιλες ομορφιές των υπέροχων νησιών των Σποράδων. Ήταν μια σύνδεση που βοήθησε πάρα πολύ, μας είχε λείψει για πάρα πολλά χρόνια. Και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα έχουμε μια συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέρεβα, για να κάνουμε κοινές δράσεις προβολής από πέρσι, έτσι ώστε να υπάρχει μια έτσι επικοινωνία περισσότερο και στο εξωτερικό, να καταστεί και το δρομολόγιο βιώσιμο, να μην χρειάζεται την χρηματοδότηση, να ξεκινά πιο νωρίς και να τελειώνει πιο αργά. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Όπως φαίνεται, τα δρομολόγια της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες έχουν ιδιαίτερη απήχηση με το επιβατικό κοινό να έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, κάτι που άλλωστε αποτυπώνεται και στις υψηλές πληρότητες που καταγράφονται. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήταν εξαιρετικό καλά. Ήταν εξαιρετικά καλά πήγε και πέρυσι αλλά και πρόπερσι, και έτσι φαίνεται ότι θα πάει και φέτος από τις πληροφορίες που έχουμε. Την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιτυχία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Σποράδων εκφράζει ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, ο οποίος τονίζει πως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ιδίωδος προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο όλης της κεντροανατολικής Ευρώπης. Κυρίως είναι Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχουν και κάποιοι ξένοι που έχουν την Θεσσαλονίκη ως σημείο άφεξης μέσω του αεροδρομίου, και αυτό θέλουμε και να προβάλλουμε, ότι πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η σύνδεση και να βοηθήσει και τους δύο τόπους λειτουργώντας ως city break στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να συνδυάσει κανείς κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη και κάποιες μέρες στη Σκιάθο. Αυτός είναι ο στόχος. Για να είναι, όπως σας είπα, και βιώσιμο. Να ξεκινά και πιο νωρίς από το Μάιο, ας πούμε, γιατί θα αφορά και το εξωτερικό, και να τελειώνει τέλος Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, αυτό που επισημαίνει είναι πως τα μηνύματα για τη θερινή σεζόν είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά για το νησί του, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Από ό,τι φαίνεται για τη Σκιάθο, να σας πω εγώ ότι θα είναι το καλύτερο που είχαμε ποτέ, ακόμα καλύτερο και από το 19 που θεωρείται έτσι χρονιά ορόσημο. Τα μηνύματα που έχουμε από το εξωτερικό είναι ότι υπάρχουν η πληρότητα σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια που έχουν κάνει οι αεροπορικές εταιρείες και τα τουριστικά γραφεία έχουν ήδη καλυφθεί στο 100% σχεδόν. Φαίνεται ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Θα πούμε αυτό στον απολογισμό βέβαια τον Οκτώβριο. Ναι. Αλλά αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλοίο έχει χωρητικότητα 800 επιβατών και 120 οχημάτων και θα εκτελούνται 3 δρομολόγια την εβδομάδα, ενώ από τον Ιούλιο, λόγω και της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει, η εταιρεία θα προσθέσει ένα ακόμη δρομολόγιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.